Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 910. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ήττα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Σελίδα 910, ήττα 4. Επειδή δε συνέτρεχεν όχλος πολλής και έρχονται προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε παραβολή, είπε δια παραβολής. Εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού. Και ενώ έσπειρεν άλλον μεν, έπρα την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχεν ικμάδα. Κι άλλο έπεσεν εις το μέσον των ακανθών και συμφυτρώσασε εάκανθε απέπνιξαν αυτόν. Κι άλλο έπεσεν επί την γην την αγαθήν και αναφιέν έκαμε καρπών εκατάντοπλασίωνα. Ταύτα λέγονε φώναζε, το έχω νότα δι' αν ακούει, ας ακούει. Ηρώτων δε αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπωσιν ενώ βλέπουσι και να μην καταλαμβάνωσιν ενώ ακούουσιν. Αυτή δε είναι η παραβολή, ως είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από τις καρδίες αυτών, δια να μην πιστεύσωσι και σωθώσιν. Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι ήτινες, όταν ακούσωσιν, με τα χαράς δέχονται τον λόγον και ούτι ρίζαν δεν έχουσι, ήτινες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αποστατούσι. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας είναι εκείνοι ήτινες ήκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι. Το δε εις την γην την καλήν είναι εκείνοι ήτινες ακούσαντες τον λόγον κρατούσι εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδές δε λίχνον ανάψας σκεπάζει αυτόν με σκεύος η θέτη υποκάτω της κλίνης. Αλλά θέτη επί του λιχνοστάτου για να βλέπουσι το φως εις ερχόμενη. Διό δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί στο φανερόν. Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε, διότι ως τις έχει θέση αυτόν και ως τις δεν έχει, εκείνο το οποίο νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτόν. Ήρθαν δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού και δεν είναι δύνατο δια τον όχλο να πλησιάσω συν αυτόν. Και απηγγέλθη προς αυτόν υπότινον λεγόντων, η μήτυρ σου και η αδελφή σου εις τ' αντέξω θέλοντες να σε είδωσι. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, μήτυρ μου και αδελφοί μου είναι ούτοι οι ακούοντες τον λόγο και πράττοντες αυτόν. Και εν μια των ημερών εισήλθεν εις το πλοίον αυτός και οι μαθηταί αυτού και είπε προς αυτούς, ας διέλθομεν εις το πέραν της λίμνης και εσηκώθησαν. Ενώ δε έπλεον απεκοιμήθη και κατέβηαν αιμοστρόβιλος εις την λίμνη και γεμίζοντο το πλοίον και εκινδύνευον. Προσελθόντες δε ξύπνησαν αυτόν λέγοντες επιστάτα. Επιστάτα χανόμεθα. Ο δε σηκωθείς επί τίμ άνεμον και την ταραχήν του ύδατος και έπαυσαν και έγινε γαλήνη. Είπε δε προς αυτούς, πού είναι η πίστη σας? Και φοβηθέντες εθαύμασαν λέγονται προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και τους ανέμους προστάζει και το είδωρ και υπακούσιν εις αυτόν. Μαθητές οι οποίοι πρόκειται να είναι και χρησμένοι συνέχεια της ζωής τους από τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου με αποστολή και έργο εις δόξαν Θεού Πατρός. Μαθητές όμως που πρέπει να εκπαιδευτούν για να καταλάβουν ακούγοντας το Λόγο του Θεού, να εννοήσουν βλέποντας το έργο του Λόγου του Θεού ότι τίποτα δεν γίνεται στη ζωή τους χωρίς το Χριστό.
Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν χωρίς τον Χριστό. Να καταλάβουν ότι αυτά που έχουν είναι τίποτα και πρέπει να ζητήσουν να έχουν αυτά που θα τους δώσει ο Χριστός. Να καταλάβουν ότι αν δεν βάλουν καπετάνιο στο καράβι της ζωής τους που είναι το σώμα τους, αν δεν βάλουν καπετάνιο στην πορεία τους τον Ιησού Χριστόν, δηλαδή να τον εμπιστευθούν, να απορρίψουν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, να απορρίψουν τιμίες της καρδιάς τους, την άποψή τους, τους διαλογισμούς τους, αν δεν καταλάβουν ότι πρέπει να απαρνηθούν τον εαυτό τους, να πάρουν το σταυρό τους, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν τον Χριστό. Θα νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, αλλά θα είναι και άλλο παρά μαθητές του Χριστού. Θα μαθητεύουν στη ζωή τους από την καρδιά τους, από τη λογική τους, από ανθρώπους ξένους και δεν θα μαθητεύουν δια Πνεύματος Αγίου από το Λόγο του Θεού. Θα μαθητεύουν διαβάζοντας και ακούγοντας όχι τα δόγματα τα εγκεκριμένα από τον Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων και θα ζούνε όχι τη χριστιανική ζωή που περιγράφεται με λεπτομέρεια μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Θα ζουν μια χριστιανική ζωή που αυτοί θα την επιλέγουν και αυτοί θα τη δημιουργούν μέσα στο πνεύμα του κόσμου που επαγγέλλεται ελευθερία και όχι μέσα στην ελευθερία που επαγγέλλεται ο Λόγος του Θεού περιγράφοντας «Αν μείνετε στο μου, τότε θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια του Ευαγγελίου θα σας ελευθερώσει και όποιον ο Ιησούς Χριστός που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή ελευθερώσει, μόνο αυτός θα είναι ελεύθερος». Αλλά δεν φτάνει η ελευθερία. Πρέπει και την ελευθερία μας να τη χρησιμοποιούμε, να τη διαχειριζόμεθα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην παρουσία του Θεού και πάλι ακολουθώντας ακριβώς τα ίχνη του Χριστού και λειτουργώντας σαν λειτουργή του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, έχοντας το φρόνημα του Χριστού, το οποίο όποιος δεν το έχει δεν είναι του Χριστού, νομίζει ότι είναι, αλλά δεν είναι του Χριστού. Και το φρόνημα του Χριστού είναι φρόνημα θυσίας. Το φρόνημα του Χριστού είναι φρόνημα υπακοής έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Το φρόνημα του Χριστού είναι φρόνημα ταπείνωσης, απέκδησης της δόξας, ενότητας και της ισχύς και της εξυπνάδας και της λογικής της ανθρώπινης. Το φρόνημα του Χριστού είναι η υποδούλωσης. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ελεύθερος ον πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας». Το φρόνημα του Χριστού είναι φρόνημα υπομονής, επιμονής, αλλά και αγάπης. Αγάπης όμως που έχει θυσία, προσφορά και στηρίζεται στην απόλυτη υπακοή του Λόγου του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη, να περπατώμεν κατά τα σεντολάς αυτού. Πολλοί δρόμοι, αγαπητά μου αδέλφια, αγαπημένα μου αδέλφια, θα ανοίγονται μπροστά σας, μπροστά μας. Πολλά μονοπάτια. Πολλά και λαμπερά και προκλητικά, διαφορετικά
από αυτό όμως που είπε ο Χριστός. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης και περπατάτε την τεθλιμμένη οδό, γιατί μόνο αυτή η οδός θα σε φέρει στη βασιλανών. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις και οι θλίψεις θα προέρχονται από κάθε γεγονός που είναι δίπλα σου, είτε εθνικό, είτε οικονομικό, είτε συγγενικό, είτε αδελφικό, είτε προσωπικό. Αλλά εις πάντα τα αυτά, αν θέλεις να υπερνικάς, θα υπερνικάς μόνο δια του Ιησού Χριστού που θα σε ενδυναμώνει. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος να νικήσεις παρά μόνο η πίστης στο λόγο της αληθείας, στο Ευαγγέλιο της αληθείας και η συμμόρφωσης στην πνευματική ζωή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, οι οποίοι ενέμενον μόνο στη διδασκαλία Αποστόλων, μόνο στην κλάση του άρτου, μόνο στην κοινωνία μεταλλήλων και μόνο στις προσευχές. Τίποτα άλλο δε σύστησε. Παντοδύναμος Θεός δια του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία τη δική Του. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δε σύστησε στους κεχρισμένους Του, το Πνεύματος Αγίου, στους οποίους εδόθη η μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά όλα ξεκινάνε από το πρώτο άκουσμα του Λόγου του Θεού. Και στον κάθε έναν από μας ξεχωριστά, αλλά και σε όλους τους άλλους. Γιατί είμεθα ίδιοι, μωρά, ασθενή, αγενή. Γιατί αυτούς εξέλεξε η αγάπη του Θεού για να φανερώσει τη δόξα Του. Από το πρώτο άκουσμα και από τα εν συνεχεία ακούσματα του Λόγου του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας προτρέπει, γνωρίζοντας την αποστολή μας, γνωρίζοντας και το έργο μας, το οποίο ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον καθέναν από μας, γνωρίζοντας και την ευλογία που έχει προετοιμάσει ο Θεός τον καθέναν από μας, αλλά γνωρίζοντας και περισσότερο απ' όλα τον μισθό μας τον πλήρη που έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον κάθε έναν από μας. Μας αποκαλύπτει στους μαθητάς, όχι στον όχλο. Ελπίζω να θέσω τον εαυτό μου στη μαθητεία του Χριστού και όχι στην ακοή διαφόρων λόγων, απόψεων και φιλοσοφιών. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που έκανε ο Θεός είναι: παιδί μου, είσαι του Χριστού. Το θεωρούσα δεδομένο και αυτονόητο, αλλά φανέρωσε ο Θεός ότι δεν είναι ούτε δεδομένο ούτε αυτονόητο. Είναι επιζητούμενο. Είναι αποτέλεσμα αγώνα. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η πρώτη προϋπόθεση, δεν μπορεί ο Χριστός να σε διδάξει τη συνέχεια. Και δεν θα σε διδάξει τη συνέχεια για να υπερηφανευθείς, ούτε για να σου λύσει απορίες και να ικανοποιήσει την περιέργειά σου, ούτε για να σε υψώσει και να σε συστήσει. Γιατί αυτή η ύψωση και η σύσταση είναι για λίγο. Αλλά αν είσαι μαθητής, θα σου διδάξει τη συνέχεια για να είσαι συγγενής του, οικείος του, αδελφός του, φίλος του. Όταν κάποτε η μητέρα του με την εξουσία της μητρικής αγάπης και σχέσης
και οι αδελφοί του με την εξουσία της ασχέσης προσπάθησαν να τον πλησιάσουν όχι για να τον ακούσουν, αλλά για να τους ακούσει. Πώς τον πλησιάζεις, πώς προσεύχεσαι, πώς εξητάς, για να τον ακούσεις ή για να σε ακούσει, για να σε διδάξει ή να τον διδάξεις, για να σε οδηγεί ή να τον οδηγήσεις. Ναι, είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε και χρησμένοι του Κυρίου, αλλά πώς πλησιάζουμε Αυτόν? Με την εξουσία του παιδιού του Θεού, με την εξουσία του κεχρισμένου του Κυρίου ή με την ταπείνωση του δούλου? Γιατί ο Θεός θέλει ελευθερωθέντες όντες πάντες από τις αμαρτίας να δουλώσουμε τον εαυτόν μας εις τον Θεό. Και ο δούλος ακούει, υπακούει και λέγοντας αμήν εκτελεί. Σήμερα ακούς το λόγο του Θεού? Είναι κρίσιμο ερώτημα. Αν ακούς εμένα, ούτε να υπακούσεις, ούτε να πεις αμήν, ούτε να μπορείς. Αν όμως πιστεύεις ότι σήμερα ακούς το λόγο του Θεού από έναν άθλιο, ουτιδανό, αλλά και χρησμένο του Κυρίου όπως είμαστε όλοι μας, με εντολή άνωθεν να κηρύξει αυτά που κηρύττει, τότε θα καταλάβεις αν είσαι μαθητής ή δεν είσαι μαθητής. Και εγώ θα το καταλάβω. Εάν είσαι μαθητής, θα υπάρξει συνέχεια. Αν είσαι όχλος, τέλειωσε. Αυτό είναι όλο. Αν είσαι μαθητής, τότε θέλεις να σε ελευθερώσει ο Χριστός. Θέλεις να σε ελευθερώσει η αλήθεια του Ευαγγελίου. Εάν δεν είσαι μαθητής, ποτέ δεν θα ελευθερωθείς. Δεσμίως, στη σκέψη σου, στις επιθυμίες σου, στη γνώμη σου, και θα βολοδέρνεις δεξιά και αριστερά να βρεις ανθρώπους να συμφωνήσουν μαζί σου. Θα ταλαιπωρείσαι μακριά από την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού. Θέλω να συνεχίζω να μαθαίνω. Θέλω να συνεχίζει ο Χριστός να με διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω, γιατί μόνο Αυτός την ξέρει. Θέλω να είναι καθηγητής μου, να με οδηγεί ο Χριστός και να απολαμβάνω την αγάπη του Θεού Πατρός και να οικοδομούμε από τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Αδερφοί, αμήν. Είναι κρίσιμη ερώτηση. Δεν είναι θέμα κηρύγματος, άποψης. Είναι κρίσιμη ερώτηση Θεού. Τι θέλεις από τον Χριστό? Θέλεις να σε διδάσκει και όχι να τον διδάσκεις? Αν θέλεις να σε οδηγεί και όχι να τον οδηγείς? Πες με όλη τη δύναμη της ψυχής σου αμήν Κύριε, και πάρε απόφαση θανάτου να προχωράς, όχι σαν επιλύσμον ακροατής, αλλά σαν εκτελεστής έργου. Στους μαθητάς λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς δίδαξε τα περί της καρδίας του ανθρώπου. Υπάρχει καρδιά που είναι πατημένη γη. Σπέρνε το Λόγος του Θεού από το χρίσμα, αλλά επειδή είναι πατημένη, που σημαίνει ακούει το Λόγο του Θεού αλλά δεν το δέχεται, δεν τον παραδέχεται, δεν τον πιστεύει, δεν τον εμπιστεύεται, και έρχονται τα αρχή, το διάβολος τον παίρνει και χάνεται. Αλλά υπάρχει και η γη που έχει πέτρες, δεν έχει χώμα καλό, δεν έχει χώμα πολύ. Με τα χαράς όταν ακούει δέχεται, και ο Θεός εργάζεται, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί να καρποφορήσει, γιατί όταν το καύμα και θα χρειαστεί να κάνει υπομονή, δεν θα μπορέσει.
όταν θα έρθει το καύμα και θα χρειαστεί να επιμένει στο Λόγο του Θεού, δεν θα τα καταφέρει. Όταν θα έρθει η δοκιμασία, τότε θα στραφεί στα οπίσω. Παρόλο που ο Κύριος, ότι όποιος στρέφεται στα οπίσω δεν είναι άξιος του Κυρίου. Αλλά υπάρχει και άλλη καρδιά που είναι γεμάτη από αγκάθια και τριβόλια και πέφτει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν αυξάνει οφορή, γιατί υπάρχουν οι μέριμνες του αιώνος τούτου, οι επιθυμίες του πλουτισμού και οι δονές του βίου που συμπνίγουν τον καλό σπόρο και ξεραίνεται. Πόσο σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, είναι να κατανοήσω σε ποια κατάσταση βρίσκεται η καρδιά μου, και επειδή δεν τα καταφέρνω σαν άνθρωπος αδύναμος, να εξητήσω από το Θεό, να μου δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως σε επίγνωση του θελήματός του, για να κατανοήσω, ακούγοντας το Λόγο του Θεού να καταλαβαίνω, βλέποντας με τους οφθαλμούς μου να συνειδητοποιώ. Και υπάρχει και η ευάρεστη στο Θεό καρδιά, που είναι και καλή. Δεν έχει βράχια, δεν έχει αγκάθια, δεν είναι πατημένη. Είναι οργωμένη, σκαμμένη από τον ίδιο τον Χριστό. Φροντισμένη. Γιατί ο μαθητής ακούει για να διδαχτεί, όχι για να διδάξει. Ακούει για να οδηγείται, όχι για να οδηγεί. Ακούει για να ταπεινώνεται και όχι για να υψώνεται. Καλύγει. Ακούει το Λόγο του Θεού και τον αποδέχεται. Και σήμερα μπορώ να καταλάβω τι είμαι, όλοι μας. Αν αυτή τη στιγμή, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, σκληραίνει έστω και λίγο η καρδιά σου, τότε δεν έχεις καλύγει. Θέλει διόρθωση. Και είναι έτοιμος ο Θεός να μας διορθώσει, αν εμείς το εξητήσουμε. Αν το κατανοήσουμε, αν το συνειδητοποιήσουμε και το εξητήσουμε. Και αν δεν είναι καλύγει, πόσο μάλλον δεν είναι αγαθή, πλούσια, εφορή. Γεμάτη από τα κατάλληλα στοιχεία της έφορης γης, γεμάτη από χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, γεμάτη από υπομονή, από ταπείνωση, από ελπίδα, από αγάπη, από χαρά. Εάν λοιπόν θέλουμε να καρποφορήσουμε τη μεγίστη καρποφορία των 100, ένα 100, αν και η καρδιά μας δεν είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Αλλά επειδή είμαστε ο ανθρωπί ομοιο, και βλέποντας τον εαυτό μου πιστεύω, μακάρι να κάνω λάθος, ότι βλέπω τις δικές σας καρδιές, ομολογώ ότι δεν είμαι έτσι. Πιθανόν και εσείς να μην είσαστε έτσι. Καλόν είναι να πάμε στον αγαθό δάσκαλο, στον μόνο αγαθό Κύριο, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος μετφώνει, αγιάζοντας σώμα, ψυχή και πνεύμα στον άνθρωπο, οικοδομεί και τελειοποιεί τους ανθρώπους που θέλουν, που επιθυμούν. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί, να πάρουμε μια καλή απόφαση. Όχι μόνο σαν παιδιά του Θεού, αλλά λίγο περισσότερο σαν μαθητές του, που μας ελευθέρωσε ο Χριστός, επειδή δεχθήκαμε και μένουμε στο Λόγο του Θεού, αλλά και σαν άνθρωποι και δούλοι που δεν ζούμε κατά το Πνεύμα αλλά περιπατούμε κατά το Πνεύμα, δουλοθέντες εις τον Θεό κατά πάντα, και να ζητήσουμε να βρούμε χάρη από το Θεό. Μέτρωσε την καρδιά μου, Χριστέ μου, σε παρακαλώ.
μπορείς. Αλλά υπάρχουν δύο τρόποι μεταμόρφωσης της καρδιάς. Ο ένας είναι η Χριστότητα του Παντοδυνάμου Θεού και ο άλλος είναι η αυστηρότητα του Παντοδυνάμου Θεού. Μεταμόρφωσε την καρδιά μου με τη Χριστότητά σου, Πατέρα. Θέλω να είναι η καρδιά μου και καλή και αγαθή γη. Καρποφορούσα 1%. Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, και η αυστηρότητα, όπως ο μαθητάς. Όταν τους είπε πάνω να περάσουμε απέναντι μπαίνοντας στο πλοίο, οι μαθητές τον έβαλαν να ξεκουραστεί στην πρίμνη, στο πίσω μέρος του καραβιού τους, λέγοντας οδηγήσουμε το καράβι να πάει απέναντι. Εμείς είμαστε καπετάνοι. Ακολούθησέ μας και θα δεις τι καλά που θα πας, Κύριε. Ακολούθησέ μας, εμπιστέψου μας και θα δεις τι καλά που θα γίνει το έργο σου, Κύριε. Τρομακτική πλάνη. Το αποτέλεσμα ήταν στη διακυβέρνηση των καπεταναίων πράγματι αλλαγή ικανότητα. Ισχύ και όχι δια Πνεύματος Αγίου. Ξεσηκώθηκε εξέφνης ανεμοστρόβιλος, έτοιμος να πνίξει και θα έπνιγε το πλοίο και τους μαθητάς, εάν δεν υπήρχε έστω και στην πρίμνη ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, στον οποίον έκραξαν. Κύριε, χανόμαστε. Μα αφού πήρατε εσείς τη διακυβέρνηση, δεν θα χαθείτε? Δεν θα βρεθείτε σε αδιέξοδα? Εφόσον υπάρχει ο Κύριος των Κυρίων, δεν τον βάζετε μπροστά? Να οδηγήσει αυτός το καράβι ασφαλώς εκεί που αυτός διέταξε να πάει. Τον έκραξαν, Κύριε, δε σε μέλη, αν τον μέλη λέει, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Ο Κύριος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο, τη θάλασσα και απευθύνθηκε σε αυτούς. Γιατί διστάσατε, ολιγόπιστη? Γιατί ενεργείτε με τη δική σας γη και αγνοείτε ότι άνεφε μου δεν δίναστε να κάμνετε ουδέν? Και βλέποντας τη χάρη και το έλεος και τη δύναμη του Χριστού, ομολόγησαν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, γιατί είναι αυτός που κυβερνάει τα πάντα. Είναι τα πάντα υπό την εξουσία του. Η μόνη που δεν είναι υπό την εξουσία του είναι τι τυφλό παρά ο δούλος μου και τι σκοφός παρά αυτός τον οποίον εγώ απέστειλα. Τυφλός και κουφός. Γιατί βλέπει, αλλά δεν παρατηρεί, γιατί έγινε δούλος, αλλά έπαψε να είναι μαθητής. Προβίβασε τον εαυτό του στην κατηγορία του δασκάλου και του καθηγητού και έπαψε να είναι μαθητής, μένοντας στο Λόγο του Θεού, ώστε να γνωρίζει πάντοτε την αλήθεια και η αλήθεια πάντοτε να τον ελευθερώνει. Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε. Να ακούετε σαν δούλοι, πιστοί και αγαθοί, αφού να ακούτε και συνεχίζετε να ακούετε σαν μαθητές, να σας διδάσκει ο Χριστός και να σας καθοδηγεί ο Χριστός. Προσέχετε πως ακούετε, μας λέει σε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένο ο Χριστός, γνωρίζοντας ότι κανένας που ανάβει λίχνο, λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, και χρησμένος του Κυρίου, δια Πνεύματος Αγίου έχουν τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού. Ο Κύριος άναψε λίχνο στην προσωπική σου ζωή. Πρόσεξε λοιπόν, μην τον βάλεις κάτω από το μόδιο. Το έργο σου, τη μεριμνά σου,
Το μόδιο ήταν αυτό που μετράγανε το στάρι και ήταν σκεύος εργασίας. Μην το βάλεις κάτω από την κυβέρνηση του πλοίου όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Μην το βάλεις κάτω από το δικό σου έργο, γιατί δεν θα λάμπει. Αλλά μην το βάλεις και κάτω από το κρεβάτι σου, την απόλαυσή σου, την ξεκούρασή σου, την άνεσή σου, την άνεσή σου, γιατί δεν θα λάμπει, δεν θα φέγγει. Αλλά βάλ τον εκεί που είναι η θέση του, το Λόγο του Θεού, πάνω στο λιχνοστάτι. Ύψωσε το Λόγο του Θεού. Ύψωσε στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στην είσοδό σου και στην έξοδό σου, στη δουλειά σου, στην εκκλησία. Είναι μόνο το Λόγο του Θεού. Μόνο το Λόγο του Θεού. Και τότε θα μαζεύονται όλες οι πεταλούδες του κόσμου αυτού για να απολαμβάνουν το φως. Θέλω να σας πω, αδερφοί, αναρωτιόμουν χρόνια τώρα τι είναι το μυστικό της Εκκλησίας και της αύξησης της Εκκλησίας. Θέλω να δοξάζει το Χριστό στη ζωή μου και έλεγα, Κύριε, ποιο είναι το μυστικό? Γιατί κάποιες εκκλησίες τις αυξάνεις και κάποιες δεν τις αυξάνεις? Και δεν είχα απάντηση, μέχρι που με έφερε ο Θεός μπροστά σε μια τριόροφη πολυκατοικία. Κάπου στους ορόφους ήταν ένα διαμέρισμα και ήταν γύρω γύρω μπαλκόνια και το κοίταζα από μακριά, πολύ ωραίο κτίσμα. Και ξαφνικά βλέπω ένα σμήνος από κατάλευκα περιστέρια να γυρίζουν γύρω γύρω από το κτίριο αυτό, και ένα-ένα και στο τέλος όλα μαζί να πηγαίνουν στον τρίτο όροφο. Μόνο στον τρίτο όροφο. Και αναρωτιόμουν, μα γιατί στον τρίτο όροφο, μα γιατί? Και ξαφνικά βρίσκομαι στον πρώτο όροφο, στο μπαλκόνι, στην βεράντα. Ήταν μια βεράντα βρώμικη, ασκούπιστη, όχι προσεγμένη. Δεν υπήρχε ούτε ένα περιστέρι. Μετά βρέθηκα στο δεύτερο όροφο. Ήταν μια βεράντα πεντακάθαρη, αλλά ούτε ένα περιστέρι. Ανέβηκα στον τέταρτο όροφο. Βρέθηκα στον τέταρτο όροφο. Στον τέταρτο όροφο. Κάνω λάθη, αλλά όχι πάντα. Βρέθηκα στον τέταρτο όροφο και η βεράντα έλαμπε, άστραφτε. Επιμελής ύπαρα. Αλλά ούτε ένα περιστέρι. Και τέλος βρέθηκα στον τρίτο όροφο και η βεράντα ήταν γεμάτη ψωμάκια. Ψωμάκια, ψωμάκια, ψωμάκια. Καθαρά, φρέσκα, λαχταριστά, ζεστά, όμορφα. Μετά, Κύριε, και μου λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί έχουνε το Λόγο μου ένδοξο. Και κατάλαβα, αδερφοί, ότι τα περιστέρια είναι πρώτον το Πνεύμα το Άγιο. Αν έχεις το Λόγο του Θεού λαχταριστό, ζεστό, ορθοτομημένο, το Πνεύμα το Άγιο θα είναι ένδοξο στη ζωή σου, στο σπίτι σου, στην εκκλησία. Και τα περιστέρια είναι και οι ψυχές των ανθρώπων. Είναι ο καρπός. Αν υπάρχει ο Λόγος του Θεού
σε όλους μας ζεστός, καυτός, επιθυμητός, ευλογημένος, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η δόξα του Θεού. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισες, ετοιμαστεί σας παρακαλώ και να ψάλουμε τον ύμνο 200.